Αναστάτωση στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Τώρα προκάλεσε η άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος που ασκήθηκε σε βάρος του πρίτεν του Πολυτεχνείου Κώστα Μουτζούρη και των αντιπριτάνεων για τη λειτουργία της αντιεξουσιαστικής ιστοσελίδας Indymedia, επειδή εκπέμπει από τον κεντρικό διακομιστή του Πολυτεχνείου. Προσβολή στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών χαρακτηρίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα την ποινική δίωξη σε βάρος των Πρετανικών αρχών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη λειτουργία του Indymedia από το σέρβερ του Ιδρύματος. Δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για την άσκηση ποινικής και πολιτικής πίεσης προς τις Πρετανικές αρχές να αποποιηθούν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτοτέλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που τους επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή να συντάσσονται με την καθολικώς αποδεκτή θέση του Βολταίρου. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπίζουμε μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Πέντε φοιτητικοί σύλλογοι με ψηφίσματά τους τάσσονται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Οι διαχειριστές του Indymedia φιλοξενούνται επί σειρά ετών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ποινική δίωξη, παρότι είχε ασκηθεί προημερών, έγινε γνωστή μόλις μία ημέρα μετά την εμφάνιση προκήρυξης της οργάνωσης Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς στην ιστοσελίδα. Πάντως, νομικοί κύκλοι διατυπώνουν ερωτηματικά για την κατηγορία, καθώς δεν προκύπτει ότι οι Πρετανικές αρχές είχαν σκοπό να βλάψουν το κράτος. Ελπίζω ότι αυτή η ποινική δίωξη είναι η τελευταία αντιπνευματική συμπεριφορά κάποιων ελάχιστον πιστεύω και επιμένω εισαγγελέων. Το Athens Indymedia αποτελεί τμήμα του ομώνυμου διεθνούς δικτύου αντιπληροφόρησης που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 1999 στο Σιάτλ από ακτιβιστές του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Κατηγορία για παράβαση καθήκοντος αντιμετωπίζουν οι Πρετανικές αρχές του Πολυτεχνείου για τη χρήση των ηλεκτρονικών του Ιδρύματος από αντιεξουσιαστικό διαδικτυακό τόπο. Δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για την άσκηση ποινικής και πολιτικής πίεσης προς τις Πρετανικές αρχές να αποποιηθούν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτοτέλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν θα κρίνω την δικαιοσύνη, αλλά θεωρώ ότι οι Πρετανικές αρχές απαντούν με επάρκεια και θέτουν τα ζητήματα στη σωστή τους βάση. Στο Indymedia το τελευταίο διάστημα αναρτώνται οι προκηρύξεις της οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς.